ένα μετά το άλλο περιστατικό καλούνταν να εξυπηρετήσουν τα πληρώματα του ΕΚΑΒ που σήμερα βρίσκονταν σε βάρδια και ούτε λίγο ούτε πολύ χρειάστηκε να επισκεφθούν αρκετούς ιερούς ναούς για να αντιμετωπίσουν περιστατικά λιποθυμιών λόγω της νηστείας. Μόνο στο Ηράκλειο χρειάστηκε να επέμβουν σε περισσότερες από 4 περιπτώσεις, ενώ και σε ιερό ναό των Χανίων αναστάτωση προκάλεσε λιποθυμικό περιστατικό. Είχαμε πολλές λιποθυμίες το πρωί λόγω νηστείας σε ηλικιωμένα άτομα. Μεταβήκαμε σε πολλές εκκλησίες. Πρωινή ώρα, ειδικά στο Ηράκλειο. Παρακαλώ, ΕΚΑ. Εντάξει. Υπάρχει τραυματισμός. Η βάρδια των Χριστουγέννων στο ΕΚΑΒ άνοιξε με ένα τροχαίο, ευτυχώς όχι πολύ σοβαρό, στην περιοχή της Παλαιόχωρας, με τραυματίες 2 άτομα που επέβαιναν σε μηχανή. Ένα ακόμη περιστατικό που μπορεί να σημειώθηκε ανήμερα Χριστουγέννων για όλους τους άλλους, αλλά για τους διασώστες και εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ, ένα περιστατικό μιας μέρας που όπως όλες τις άλλες βρίσκονται επί το έργο. Στα Χανιά είχαμε 5-5,5 τα ξημερώματα ένα τροχαίο στην περιοχή της Παλαιόχωρας, με 2 νεαρά άτομα τραυματισμένους. Αλλά όχι σοβαρά. Ναι, μέχρι στιγμής είναι ήσυχη η βάρδια, δόξα τω Θεώ. Γιορτινές μέρες σήμερα, αλλά το καθήκον υπερτερεί και της οικογένειας και όλων, οπότε είμαστε εδώ, αχρίαστοι να είμαστε. Ήσυχη ήταν η βάρδια της παραμονής, αλλά και ανήμερα Χριστουγέννων, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι στην πυροσβεστική, με τους πυροσβέστες να περνούν στην υπηρεσία αυτή την ημέρα και όχι με τις οικογένειές τους. Κάτι που έχουν συνηθίσει τόσα χρόνια, όπως επισήμαναν με νόημα. Μετά από τόσα χρόνια, είναι σύνηθες να κάνουμε μέσα γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, Πρωτοχρονιά. Έχοντας στο νου τους πάντως τη χρονιά που φεύγει και όλα τα σοβαρά περιστατικά που χρειάστηκε να καλύψουν όσοι σήμερα βρέθηκαν στο καθήκον, ευχήθηκαν η επόμενη χρονιά, αυτή που έρχεται σε λίγες μέρες, να είναι ανέμακτη, με υγεία και ευτυχία. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο. Καλά Χριστούγεννα, καλά να μας έρθει η καινούργια χρονιά. Πιστεύω να συνεχίσουμε όπως σήμερα ανέμακτα. Γιατί είναι πολύ δύσκολο, έχουμε πολλά τροχαία όπως ξέρουμε την προηγούμενη χρονιά. Πιστεύω το νέο έτος να μας έρθει ανέμακτα. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και με το καλό το νέο έτος. Υγεία πάνω απ' όλα.